είναι βρώμικα. Δεν ξέρω πώς θα πλένετε στο σπίτι σας. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Πήγα τώρα να πιω νερό και είναι μέσα στην πίχλα και έχει καφέ. Το έχω παρατηρήσει. Όταν το πλένουμε, το πλένουμε καλά. Είναι η πέμπτη φορά που παίρνω κάτι και είναι βρώμικο. Και πια το έχω παρατηρήσει. Μάθετε να πλένετε, δηλαδή έλεος. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα προσβληθώ με πολλά πράγματα. Αλλά για κάποια πράγματα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου. Δεν με πειράζει να με πούνε υπερφύαλη, ψωνάρα, εγωκεντρική. Ενδεχομένως να είναι και αλήθεια όλα αυτά. Αλλά να φύγουν θέματα όπως την καθαριότητα, που είμαι πραγματικά παστρικιά με την καθαριότητα. Πάντα πεντακάθαρη, πάντα το δωμάτιό μου στην πένα, πάντα όλα σε τάξη και στο σπίτι μου ντρέπεσαι να πατήσεις. Λάμπουν όλα. Απλά εδώ πέρα δεν ήρθα να γίνω καθαρίστρια καμιανής. Να λένε ότι δεν βοηθάω στο σπίτι, ναι, αλλά δεν λερώνω και στο σπίτι. Θα πλύνω πάντα τα πάντα τα δικά μου, δεν θα αφήσω ποτέ ούτε ένα λεκέ, γιατί κάποιες άλλες περνάνε και παντού. Make-up, λάδια, μπίχλα. Θέλω να πω πολύ γενικά, εκτός της τουαλέτας και θα φτάσω και εκεί. Γενικά ότι δεν θα κατηγορήσουμε καμία αν κάνει κάτι λάθος, εμείς θα νομίζουμε ενδιαφέρον και να βοηθήσουμε. Είναι λάθος. Όσον αφορά την τουαλέτα, γιατί εκεί δεν έχουμε καταλαβαίνω κάμερες. Ότι παιδιά κάποια. Το έχω πει τόσες φορές που με ρωτήσαν αν ήμουν εγώ αυτή μέσα και δεν έχω καν περίοδο. Θεωρώ ότι, είναι, ότι κάποια μπορεί όντως να το ξέχασε το κου, αλλά έγινε και δεύτερη φορά. Αγάπη μου, έγινε τρεις φορές. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ από την πρώτη σοκαρίστηκα. Δηλαδή, πιστεύω εγώ σε ξαναρωτάω. Η πρώτη ήταν παράδειγμα να μην ξαναγίνει. Όμως η δεύτερη και η τρίτη ήταν παράδειγμα. Άρα αυτό τι σημαίνει, σε γράφω στα ίδια μου σημαίνει. Δεν δίνω σημασία. Δηλαδή, εγώ θα κάτσω εδώ. Και θα κάτσω, ας πούμε, σε κάθε κοπέλα στο σπίτι να τη μαθαίνω να βάλει αποσμητικό. Ρεγκίνα, αλήθεια, μα το Θεό. Μισό λεπτό. Υποχρεωμένη να μυρίζω την άλλη. Είμαι υποχρεωμένη να λέω σε μια γυναίκα που είναι άνω των 18 να βγάζει το γάμο παπούτσι της και να μην μυρίζω τα πόδια της. Εγώ θα της πω να πλένει τα πόδια της. Μα είστε σοβαρές. Εγώ και σπίτι μου. Τι είμαστε, εγώ ζώα. Εγώ και σπίτι μου. Σχέρω κάποια πράγματα να τα κάνω. Είπες να μην φωνάζουμε και τώρα εσύ φωνάζεις. Παιδί μου, δεν μπορεί το μυαλό μου. Δεν μπορώ. Αυτό το κάνεις από το σπίτι. Αλήθεια, σου, δεν είμαι λεπτός. Το ότι ίσως δεν αντιδράω ακριβώς όπως θα ήθελα να αντιδράσω για δικούς μου λόγους, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν καταλαβαίνω αλλαγές στις συμπεριφορές. Και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τρώω κουτόχορτο. Κορίτσια, ακούστε, κορίτσια, ένα λεπτό. Είμαστε κάπου που είναι όλα κλειστά. Να τα λέμε ομά για να καταλαβαίνετε. Και βρωμάει. Δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω. Ναι, το λέω γενικά. Δεν έχει ρε, παιδί. Δεν μπορώ να ανοίξω την μπαλκονόπορτα. Ναι. Οφείλει να πάει, αφού δεν μυρίζει, δεν νιώθει. Νιώθω εγώ τι να κάνω. Πάω πίσω να τη πω βρωμά. Είναι πιο ωραίο αυτό. Κάνω παρατήρηση μία, το λέω δύο, το λέω τρεις, το λέω δέκα. Πήκαμε τρίτη εβδομάδα. Και σας το λέω από εδώ και στο εξής. Μέχρι να βγει η ψηφοφορία, θα πηγαίνω, θα σας κάνω ρόμπα στην κάμερα. Θα λέω εσύ βρωμάς. Εσύ τα παπούτσια σου, εσύ ροχαλίζεις, εσύ χέστηκες. Θα το δείτε, θα το δείχνω έτσι. Δεν με ξέρετε καλά. Ακούστε, δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, έχω θέμα με αυτό. Το καταλαβαίνω ότι εσύ έχεις ένα πρόβλημα. Χθες πάλι, ας πούμε, εγώ κοιμήθηκα 5 ώρα το πρωί. Έπρεπε να σε ξυπνήσω, να σου πω Χριστινάκη. Ναι, έλα. Εγώ έβαλα και το σπρέι. Τι να κάνω, έχεις το κάψι να κάνω εσύ όμως. Αυτό εγώ με το ροχαλιτό. Να διώξω την κοπέλα από το κρεβάτι, τι να κάνω. Τι, εγώ να πάω. Ναι, ρε, μπρο, απλά να σου πω κάτι. Εμένα στον αφορά το ροχαλιτό. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι βρώμα, καταλαβες. Αυτό συμβαίνει. Τέλος. Εγώ από σήμερα θα είμαι έτσι όπως είμαι. Ήμουν όπως ήμουν, αλλά θα είμαι ακριβώς όπως είμαι. Απλά όταν τα λέμε αυτά, να μην χρησιμοποιούμε λέξεις. Όπως είχε πει η Τριανταφυλιά, ότι πήγαμε στοχευμένα. Στοχευμένα για ένα ροχαλιτό δεν πας. Θέλω όταν θα μιλάς να τα λες όπως πρέπει, Τριανταφυλιά μου. Δεν θα λες στοχευμένο το ροχαλιτό. Είναι γελίο αυτό. Έτσι, γιατί αυτό το στοχευμένο το έχω ξανασυζητήσει, το είπε ξεκάθαρα για μένα. Και ευτυχώς το είδε ο κόσμος, ευτυχώς το είδαν και οι κριτές μας. Και φυσικά ότι εντάξει, αντιδράσαν όλοι και είπαν ότι πώς μπορεί να είναι κάτι στοχευμένο. Όχι, δεν θέλω να λες στοχευμένα. Σε μένα ξανά ό,τι είναι θα το λες όπως είναι. Θέλω σε μένα όπως σου μιλάω θα μιλάς ευθέως. Ναι, δεν θα μου λες τη μία εβδομάδα και στοχευμένο και την άλλη ότι με αγαπάς. Γιατί όχι, πότε πρόλαβες να με αγαπήσεις. Εγώ εξαρχής έχω συμπαθήσει. Πώς αγάπη μου. Όχι. Εντάξει, μετά πήγα στοχευμένα. Και απορώ πως μπορεί ένας άνθρωπος ειλικρινά να λέει αυτά τα πράγματα και μετά από 2-3 μέρες πριν την ψηφοφορία. Να έρχεται και να είναι όλα γαλίτσες μαζί μου και να μου λέει ότι εγώ είσαι να σ' αγαπάω. Τεράστια λέξη σ' αγαπάω, έτσι. Τεράστια. Πότε πρόλαβες καλέ να με αγαπήσεις. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο μαζί σου, απλά εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα, ούτε θέλω να είσαι κολλητή μαζί μου, ούτε θέλω να με αγαπάς, ούτε τίποτα. Και καλημέρα, μην ξαναπείς, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ απλά δεν έχω ήταν τίποτα πρόθεση. Στοχευμένο. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Το ξέρω ότι είσαι πολύ wow. Και μπράβο. Τι να σου πω, κοριτσάκι μου, εύχομαι να κερδίσεις, εύχομαι να είσαι εσύ νικήτρια.
Εύχομαι να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Απλά θέλω μακριά από εμένα, μακριά από το χώρο μου και μακριά από αυτά τα ξέρεις. Τα σ' αγαπάω, τις αγαλίτσες και... Δεν μου πολύ αρέσουν εμένα οι αγαλίτσες, γιατί εγώ έχω κόλλημα και με τις μυρωδιές. Το έχω δει. Αγαπημένη μου τριανταφυλιά, ουσιαστικά, εσύ το... Εσύ το έδωσες. Μεγαλοποίησες. Διότι η Χριστίνα, ίσα που της το είπαν, εγώ δεν ξέρω και ακριβώς. Γέλαγε, παιδί μου, με κορόιδευε η Χριστίνα. Και σένα σε είδαμε το Σάββατο, στο άσχετο να το συζητάς. Με κορόιδευε η Χριστίνα. Εμένα κορόιδεψε που τη λέω εγώ για το ροχαλιτό και λέει Χριστίνα σιγά μη σε πάρει στα σοβαρά να πληρώσω, που μου το επειδή με ρώτησε, περίμενε. Ας μιλήσω. Παιδιά, εχθές ειλικρινά ήθελα να φύγω. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου που έγινε όλο αυτό το πράγμα και στο live. Δηλαδή και έχει εμένα, πραγματικά. Φυσικά, μπαίνουμε τρίτη εβδομάδα και έχει πάρει μια έκταση της απόλυτης ξεφτύλας. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ σαν τηλεθεατής, ας πούμε, δεν θα καθόμουν να δω ένα σοου στο οποίο συζητάνε για βασικά πράγματα. Βεβαίως. Τέλος πάντων, θέλω να ελπίζω ότι έστω αυτό κάποιους ανθρώπους θα τους ξυπνήσει. Η μία για την άλλη δεν ενδιαφέρεται καν. Εκτός από κάποια άτομα που έχουμε έρθει κοντά μεταξύ μας και λέμε και πέντε κουβέντες παραπάνω και έχουμε μια αλφα συνεργασία, πιστεύω ότι οι περισσότερες δεν θα θέλαμε όχι να βλέπει μία την άλλη. Δηλαδή θα φεύγανε τρέχοντας. Ξεκινάει, είναι ωραίο. Τώρα είναι πολύ ωραίο το TV Queen. Παιδιά, παρακολουθήστε μας.